Η σέντρα που γίνεται εκεί που ο Πένσας θα κατεβάσει την μπάλα με το στήθος, θέλει να στρώσει το σουτ δυνατό, άστοχο όμως, από τον Παναγιώτη Βενδρινό. Μιχαλόπουλο, Μιχαλόπουλος κλεισμένος από πολλούς, θέλει να περάσει την μπάλα. Η κεφαλιά που γίνεται θα στείλει μπάλα πάνω από το δοκάρι. Νίκος βέβαια και ο Χλωτάπητας, αφού πρόσφατα ανακοίνησε πλήρως. Να ο Πέντσας τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ανοίγει την μπάλα, αλλά κλείνει καλά τη γωνία του Δρακόπουλος. Η φάση δεν έχει τελειώσει ακόμη. Η σιρτή σέντρα που γίνεται από τον Μιχαλόπουλο παραχωρούν κόρνερ της Αχαϊκή. Κόρνερ για την Αχαϊκή. Άσχημα εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι, δεν έδιωξε καλά ο Καβαλάρης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στην Αχαϊκή να απειλήσει, όμως η κεφαλιά δεν είναι καλή από τον Αυγερινό Δημητρακόπουλο από το ύψος της μικρής περιοχής. Η ομάδα της Αχαϊκής. Πένσας σε την μπάλα ωραία για τον Αρώνη. Αυτός για τον Σαραντόπουλο αδύναμο το πλασέ του. Θα μπλοκάρει ο Δρακόπουλος. Αυτή του κόρνερ έχει περάσει από τον Ιωνικό, από την Παναχαϊκή, από τον Παναγιάλη, από πολλές ομάδες. Τριταϊκός ήταν τελευταία. Η κεφαλιά από τον Δημητρακόπουλο που πρόλαβε την έξοδο του Ρόκου στέλνει την μπάλα out. Ψυχραιμία. Δεν έχει συμβεί το παραμικρό μέχρι στιγμής. Είναι κρίμα από έναν διάλογο να προκληθεί ένταση. Δημητρακόπουλος, να μείνουμε στο παιχνίδι. Το άνοιγμα για τον Καζατζή. Η σέντρα του Καζατζή. Μπάλα στρώνεται το σουτ. Δεν ανησυχεί το Ρόκο που μπλοκάρει την μπάλα. Μοιρασμένο θα έλεγε κανείς το παιχνίδι. Με την ομάδα της ΑΕΜ βέβαια να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Να η ευκαιρία τώρα ο Δημητρακόπουλος πλασάρει. Μπάλα στα δίχτυα 1-0 από τον Αποσκήτη. Ο Αποσκήτης είναι ο σκόρερ. Εκμεταλλεύτηκε το κενό στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΜ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 λοιπόν η Αχαϊκή με τον γκολ του Αποσκήτη στο 41. Να δούμε την σέντρα του Νάκου. Έδιωξε ο Πετρόπουλος. Σαραντόπουλος. Να μακρυνώσει του Σαραντόπουλου. Δεν ανησυχεί τον Δρακόπουλο. Η μπάλα περνάει out. Στον σκόρερ μέχρι στιγμής της αναμέτρησης τον Νίκο Αποσκήτη. Το άνοιγμα του Αποσκήτη για τον Δημητρακόπουλο που είναι γρήγορος. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Θεοδωρίδη. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ στην κλειστή γωνία του Δρακόπουλου που δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Του Ρόκου, συγγνώμη. Τον Τόγια. Τόγια και πάλι με τον Αποσκήτη που ξεμαρκαρίστηκε παλιά. Καλή ευκαιρία. Αλλά ο Ρόκος είναι αυτός ο οποίος θα πέσει στα πόδια του Καζατζή. Να δούμε με ποιον τρόπο θα εκτελεστεί. Ξεβγαίνει αυτός, θα κάνει τη σέντρα. Η γυριστή κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και είναι η ισοφάριση για την Αθλητική Ένωση Μεσολογίου. Η χρυσή αλλαγή, ο Αποστόλης Τσιούνης είναι αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ύστερα από την κεφαλιά στο δοκάρι. Ο Τσιούνης ήταν στην κατάλληλη θέση, η ισοφαρίζει 1-1. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς των παικτών του Βασίλη Ξανθόπουλου. Και ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος αποδίδει τα εύσημα τώρα στον Τσιούνη. 1-1, νέα τροπή στο παιχνίδι. Στο 11ο λεπτό της επανάληψης, στο 56, καθώς δεν ήταν καλό το ξεκίνημά της. Να τώρα σε πλεονεκτική θέση ο Τσιούνης και πάλι η ευκαιρία, το σουτ. Η μπάλα διώχνεται από τον τερματοφύλακα τον Δρακόπουλο, δεν μπορεί ο Σαραντόπουλος. Η ΑΕΜ είναι αίτητη στην έδρα της, 2 νίκες, μια ισοπαλία, καμία ήττα. Και πάλι στο προσκήνιο από την παλιά του Πέντσα. Ξεβγαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ του Πέντσα, του Ξεβγαίνει στην κίνηση είναι out. Ο Αρώνης από τον Πέντσα η μπάλα πήγε στο Τσιούνι. Ο Τσιούνις βλέπει αμαρκάρι στο δεξιά τον Ξεβγαίνει. Αυτός θα μπει με στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ η μπάλα στα δίχτυα 2-1. Άρης Ξεβγαίνει σε εντυπωσιακό γκολ. Η ΑΕΜ προηγείται της Αχαϊκής. Καταφέρνει μέσα σε 17 λεπτά στην επανάληψη να πετύχει αυτό που σας είπαμε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, να ανατρέψει την εις βάρος της διαμορφωθής κατάσταση. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει ο Αποστόλης Τσιούνης. Την πρώτη φορά ήταν αυτός που πρόθεσε την μπάλα στα δίχτυα και τώρα έβγαλε την ασίστ στον Άρη Ξεβγαίνη που δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα. Μπήκε με στη μεγάλη περιοχή, σημάδεψε σωστά στην απέναντι γωνία το συρτό διαγώνιο σουτ. Δεν επέτρεψε στον Δρακόπουλο να αντιδράσει. Έτσι λοιπόν η ΑΕΜ είναι αυτή που περνά μπροστά στο σκορ με 2-1. Αποσκήτη στο σούτ, εντυπωσιακό γκολ από τον Αποσκήτη. Η ομάδα της Αχαϊκής σοφαρίζει σε 2-2 με μια εντυπωσιακή ενέργεια του πιο έμπειρου ποδοσφαιριστή της.
του Νίκο Αποσκήτη. Εξαιρετική εκτέλεση. Κανένα περιθώριο αντίδραση στο Ρόκο. 2-2. Τόγιας. Μπαλιά για τον Αποσκήτη απέναντι, αυτό στο σουτ. Το 3-2 για την ομάδα της Αχαϊκής με τον Αποσκήτη. Η εκτελεστική δυνότητα του Αποσκήτη μιλά και πάλι. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το 2-1 της ΣΑΕΜ στο 62 γίνεται 2-3 για την Αχαϊκή. Με τον Αποσκήτη και πάλι πετυχαίνει hat-trick στο 79. Εκτέλεση φάουλ με τον Αγγελόπουλο. Η μπάλα περνάει out. Είναι corner. Corner είναι η υπόδειξη. Βρήκε στον Ρόκο. Και Ζερδεβά, η Αχαϊκή φεύγει νικήτρια από το Παπαχαραλάμπιο. Ένα μάτς που γύρισε δύο φορές. Με ποια συναισθήματα βλέπετε τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Πήγαμε από την κόλαση που βρεθήκαμε στο 1-0 και στο 2-1 που χάναμε στον Παράδεισο. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα υπέροχη, δύσκολη, δυνατή και ειδικά στο ψηλό παιχνίδι και στα σιτά. Οφείλουμε στους ανθρώπους να έχει φτιάξει καλή ομάδα, παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και κάτω και ψηλά, τα πάντα. Θέλω να πιστεύω ότι όπως πάθαμε εμείς ένα blackout στο 1-0, στο δεύτερο ημίχρονο στο και έγινε 2-1, έτσι το ίδιο πάθε και το Μεσολόγγι και καταφέραμε και γυρίσαμε με το Αποσκήτη το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την προσπάθεια που δεν εγκαταλείψαμε το παιχνίδι. Φανήκαμε και λίγο τυχεροί σε δύο-τρεις φάσεις που δεν έκανε το Μεσολόγγι το 3-1 και γυρίσαμε ένα παιχνίδι από το πουθενά. Η νίκη αυτή αλλάζει τους στόχους σας για φέτος? Το μόνο που μπορεί να αλλάξει, μήπως κατορθώσουμε και σωθούμε πιο γρήγορα. Τίποτα άλλο δεν αλλάζει. Τίποτα. Πόσο ρόλο έπαιξε το ότι το σημερινό παιχνίδι έγινε σε ένα ουσιαστικά ουδέτερο γήπεδο, αφού το Παπαχαραλάμπιο δεν είναι ούτε έδρα της ΑΕΜ αλλά ούτε της ΑΧΑΙΚΕΣ? Σίγουρα για μας ήταν καλύτερα, γιατί είχαμε τους λάθους στο πλευρό μας και αποδείχτηκε και γούρικο. Θέλω να πιστεύω ότι και το ετωλικό που έμαθα ότι αλλάζει γήπεδο θα παίξει σε αυτό το γήπεδο, να φανούμε πάλι τυχεροί. Οι εντυπώσεις σας από τη φιλοξενία? Κανένα παράπονο, άψογη. Τώρα, αν γίνανε ένα-δύο μεμονωμένα με ένα-δύο παράγοντες, ένα-δύο παίχτες, αυτά είναι τη στιγμή, 90 λεπτά και τελείωσε. Όπως μας κάνει άψογη φιλοξενία, το ίδιο θα κάνουμε και στην Αχαγιά, να είναι σίγουροι. Καταρχάς, όταν χάνεις έστω, αν τα βάζει ένας παίχτης τα γκολ ή τα βάζανε τρεις, είναι μεγάλο άγχος για όλους μας, στεναχώρια. Όταν χάνεις το γήπεδο, ειδικά και τέτοια παιχνίδια τα οποία είναι αποφασιστικής σημασίας και για το μέλλον. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πικραμένοι. Έχω πει και άλλες φορές ότι η ομάδα δεν έχει αυτή την πονηριά, το τσαγανό όταν χρειάζεται να κρατήσει ένα παιχνίδι. Κάτι το οποίο έκανε η Αχαϊκή. Μετά τον γκολ που πέτυχε, ειδικά και το τρίτο, με έξυπνες καθυστερήσεις, έδειξε εμπειρία και ωριμότητα. Κάτι το οποίο το δείχνουμε εμείς εκτός έδρας να προηγούμαστε. Τι να πω, υπάρχει θλίψη σε όλους μας. Την ευθύνη πάντα την αναλαμβάνω εγώ. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια. Μπήκαμε με αρκετό άγχος στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο δεν δικαιολογείται για κανένα λόγο. Παρότι η Αχαϊκή, ειδικά στην άμυνα, έχει πάρα πολλές ελλείψεις και είπαμε να το εκμεταλλευτούμε. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε ρυθμό, δεν κάναμε αυτά που είπαμε. Με αποτέλεσμα να μην είμαστε τόσο πιεστικοί στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε λίγο το ρυθμό. Μπήκαν δύο παίκτες μέσα, οι οποίοι και αυτοί πρόκειται από τραυματισμό, και ο Ξευγένης και ο Τσούνης, οι οποίοι βοηθήσαν πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε και το 0-2, αλλά παράλληλα να κάνουμε και το 3-1. Τούτης δεν έγινε. Δεχθήκαμε πάρα πολύ εύκολα γκολ. Ίσως και η προσωπικότητα του Αποσκήτη, που δεν έχασε ευκαιρία, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Σταθήκαμε άτυχοι και στο πρώτο γκολ και στη δεύτερη φάση από ένα πλάγιο out. Την εκμεταλλεύτηκε και νομίζω ότι ένα παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε ήταν για τον κόσμο καλό. Για εμάς που είμαστε στην ομάδα του Μεσολογγίου, είναι μια πίκρα. Πόσο επηρεάζει η απώλεια της έδρας στην ΑΕΜ και τι προβλέπετε για τη συνέχεια? Κατά πόσο η σημερινή ήττα αλλάζει το σχεδιασμό σας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Ο σχεδιασμός είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει τίποτε. Για την ομάδα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι να μπορέσουμε να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα. Αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος της ομάδας. Δεν έχω παράπονα τα παιδιά, η προσπάθεια είναι σημαντική από όλους. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζονται δύο προσθήκες έμπειρων παικτών, οι οποίοι να ξέρουν να ελέγχουν καταστάσεις όπως σήμερα. Εμείς κερδίζαμε 2-1 και ξαφνικά, ενώ είπαμε να παίξουμε λίγο συντηρητικά, λίγο έξυπνα, να ελέγχουμε το κέντρο και να βγαίνουμε στην αντεπίθεση,
δεχθήκαμε από πάρα για ούτε ένα γκολ, το οποίο ξαφνικά χάλασε την ισορροπία και ήταν πάρα πολύ εύκολα και τα δύο γκολ που δεχθήκαμε. Δεν φέραμε αντίσταση και όπως είπα, έπαιξε και ρόλο η ποιότητα του αποσκήτη. Το ότι ως γηπεδούχοι παίζατε ουσιαστικά σε μια ουδέτερη έδρα. Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορώ να πω ότι έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο. Άλλωστε η ναύαρχη του Ενδολοκαρνανία είναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που εγώ πήγα στην ΑΕΜ κάνοντας μια προσπάθεια, ήθελα να πάω και σήμερα ο κόσμος στάθηκε δίπλα μας και σε μένα προσωπικά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη για αυτά που, για το αποτέλεσμα. Τι να κάνουμε, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσουμε στα επόμενα παιχνίδια να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε σήμερα όσον αφορά το αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω τους παίκτες για την προσπάθεια του δευτέρου ημιχρόνου. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο στερείται η ΑΕΜ είναι η εμπειρία και να ξέρει να διαχειρίζεται καταστάσεις όταν προηγείται. Κάτι το οποίο δεν το κάνουμε πολλές φορές. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, όπως το έκανε με πολύ ευκολία η Αχαϊκή. Εντάξει, είναι μια χαρά για το ποδόσφαιρο, πιστεύω αυτό. Διότι τέτοια παιχνίδια, ειδικά σε τέτοιες κατηγορίες, βλέπεις λίγα. Καταρχάς, θέλω να δώσω στους συμπαίκτες μου συγχαρητήρια για τη μεγάλη ανατροπή. Στο 2-1, παρόλο που ψυχολογικά ξέρεις, πέφτουμε, εμείς καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι και το κάναμε 3-2 και έμεινε εκεί το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στα παιδιά του Μεσολογγίου, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα και δύσκολα θα περάσουν έδρες από εδώ, ομάδες. Και πιστεύω ότι αυτό μας δίνει ένα βαντάζ για το πρωτάθλημα συνέχεια, γιατί θέλουμε να μαζέψουμε όσο πιο γρήγορα βαθμούς, να μείνουμε πιο εύκολα στην κατηγορία. Λίγο πιο πριν, ο τεχνικός της ΑΕΜ, Βασίλης Ξανθόπουλος, μίλησε για την εκτελεστική σου δυνότητα, το ότι κατάφερες να πετύχεις 3 γκολ. Δεν αναφερθήκα στο πρώτο γκολ που πέτυχες, αλλά στο ότι καταφέρατε και αναστρέψατε την ψυχολογία που είχε διαμορφωθεί εις βάρος σας. Χρειάζεται πολύ κουράγιο αυτό όταν γυρίζει το ματς. Συνήθως, ξέρεις τι, υπάρχουν παίχτες. Καταρχάς, θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα λόγια που είπε για μένα. Και ξέρω ότι είναι ένας πολύ καλός τεχνικός γι' αυτός. Και συνήθως κάποιες ομάδες έχουν κάποιες πολύτιμες μονάδες. Και πιστεύω ότι θεωρούμε και εγώ μια πολύτιμη ομάδα για την Αχαϊκή, γιατί τόσα χρόνια στην ομάδα. Και ίσως σήμερα να την πήρα και στις πλάτες μου. Και μ' άρεσε αυτό που έγινε. Γιατί και με τη δύναμή μου και με αυτά πιστεύω ότι τα παιδιά δείξαν τον πραγματικό τους εαυτό. Νομίζω σήμερα, χάρη στον κόσμο μας που ήταν καταπληκτικός, νομίζω δεν φάνηκε ότι είμαστε στην έδρα μας. Αντίθετο, μάλιστα. Θεωρώ ότι νιώσαμε πολύ πιο κοντά, γιατί ο κόσμος ήταν φανταστικός, ήρθαν οι εκδρομές από το Μεσολόγγι. Οφείλω να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Εγώ προσωπικά νομίζω και οι συμπαίκτες μου όλοι ένα συγγνώμη. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται φέτος. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό το πράγμα. Πόσο μακρινός είναι ο δρόμος από τον παράδεισο στην κόλαση και αντίθετα? Πίστευα ότι είναι πολύ μακρινός. Πάντως εμείς φέτος το έχουμε ζήσει άπειρες. Το έχουμε ζήσει τρεις φορές, όχι σήμερα. Εντάξει, τις προηγούμενες φορές, δύο φορές είχαμε στο 94, μία το φάγαμε προχθές στο 96. Εντάξει, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια σύμπτωση, κάπου φταίμε και εμείς. Πρέπει να βελτιωθούμε σε κάποια πράγματα, πιστεύω εγώ. Εντάξει, με τον coach και με όλους που δουλεύουμε πάρα πολύ καλά, αλλά θεωρώ σήμερα ότι στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε μια ομάδα μες στο γήπεδο. Είμαστε 2-1, έχουμε απίστευτο ρυθμό. Πιστεύω, χωρίς να υποτιμήσω την αντίπαλη ομάδα, πηγαίναμε για τρίτο και τέταρτο γκολ. Έτσι πίστευα ότι ξαφνικά χάνουμε 2-3. Δεν κατάλαβα καν πώς χάνουμε. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς έχουμε χάσει.